Το χειρότερο δυνατό σενάριο που λαμβάνει τη διάσταση μιας απερίγραπτα οδυνηρής εξέλιξης επιβεβαιώθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου, που νοσηλεύεται από τις 10 του Δεκέμβρη η 17χρονη, που κατά τη διάρκεια της πενταήμερης εκδρομής με το σχολείο της στο Ηράκλειο και ενώ κατανάλωσε πιθανά μερίδα βουτύρου στη διάρκεια του πρωινού γεύματος, υπέστη αλλεργικό σοκ και αμέσως μετά ανακοπή, παρά την ένεση αδρεναλίνης που έκανε. Τα τεστ εγκεφαλικού θανάτου που έγιναν, σύμφωνα με το διευθυντή της μονάδας, ήταν θετικά και το κορίτσι μετά από 23 μέρες νοσηλείας θεωρείται δυστυχώς εγκεφαλικά νεκρό. Δυστυχώς με την ολοκλήρωση των τεστ εγκεφαλικού θανάτου, τα οποία απέβησαν θετικά, το παιδί θεωρείται εγκεφαλικά νεκρό. Το οποίο στην ουσία είναι, είναι αντίστοιχο με το πιστοποιητικό θανάτου. Θεωρείται νεκρό το παιδί. Στο παιδί, όπως σημείωσε ο διευθυντής της ΜΕΘ του νοσοκομείου, αν και από την αρχή δεν υπήρχαν αισιόδοξες προβλέψεις, επισήμανε ότι έγινε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό και ακολουθήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα. Ωστόσο, η οδυνηρή αυτή εξέλιξη ήταν μια εξέλιξη που δεν μπορούσε εξ αρχής να αποκλειστεί. Το ξέραμε σχεδόν από την αρχή. Δώσαμε όμως, γιατί το παιδί είναι 17 χρονών, δώσαμε όλα τα περιθώρια χρονικά και όσον αφορά τις διαδικασίες, τα πρωτόκολλα κτλ., να υποστηριχτεί μέχρι τέλους όσο μπορούσε. Δυστυχώς το αποτέλεσμα είναι το χειρότερο. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Για το 17χρονο κορίτσι, αφού στην Ελλάδα, όπως τόνισε ο κύριος Κιούλπαλης, δεν υπάρχει πρόβλεψη αποσύνδεσης των ασθενών και εφόσον η οικογένεια δεν έχει αποφασίσει τη δωρεά οργάνων, εκείνο που αναμένεται, όπως τόνισε, είναι η φυσική κατάληξη. Στην Ελλάδα δεν αποσυνδέουμε άμεσα. Αυτό θα γινόταν μόνο σε περίπτωση που δέχονταν η οικογένεια να γίνει δωρήτρια οργάνων. Δυστυχώς, για δικούς τους λόγους, δεν θέλανε. Τώρα από εδώ και πέρα απλώς περιμένουμε τη φυσική κατάληξη. Στο παιδί, την παραμονή των Χριστουγέννων, είχε επιχειρηθεί η διακοπή της καταστολής με στόχο να γίνουν χωρίς την επίρρεια φαρμάκων τα εγκεφαλικά τεστ. Σε λιγότερο από 24 ώρες, η αύξηση της ενδοκράνειας πίεσης οδήγησε στη χορήγηση εκ νέου κατασταλτικών. Στη δεύτερη προσπάθεια διακοπής της καταστολής, η κατάσταση του παιδιού επέτρεψε να ολοκληρωθούν τα τεστ που έδειξαν τον εγκεφαλικό θάνατο. Λυπάμαι, πραγματικά δεν. Θα ήταν μια. Μια καλή εξέλιξη θα ήταν να είχε κάποια ζωτικότητα εγκεφαλικού στελέχους, οπότε θα μιλούσαμε όχι για θάνατο, αλλά για ένα βαθύ κόμμα και από εκεί πέρα θα μπορούσε κανείς να ελπίζει. Από την πρώτη στιγμή, η δραματική και τραγική οικογένεια του παιδιού γνώριζε τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρισκόταν και που δυστυχώς επιβεβαιώθηκε με τον τραγικότερο τρόπο από τους γιατρούς.